Αναβαθμίζεται και επεκτείνεται η κυπρογαλλική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Οι Υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών, Σάββας Αγγελίδης και Φλωρένς Παρλή, συμφώνησαν όπως προωθήσουν την ενίσχυση των υποδομών στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Παρίσι, οι δύο υπουργοί υπέγραψαν έγγραφο διαβεβαίωσης της πρόθεσης για αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, ο κ. Αγγελίδης ενημέρωσε την Γαλλίδα ομόλογό του για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, με την κυρία Παρλή να επαναλαμβάνει την στήριξη του Παρισιού στο δικαίωμα της κυπριακής δημοκρατίας να ασκεί απρόσκοπτα τα κυριαρχικά της δικαιώματα εντός της οικονομικής της ζώνης. Στεναρή στήριξη της Γαλλίας για τα κυριαρχικά δικαιώματα της κυπριακής δημοκρατίας. Σταθερά βήματα για ενίσχυση των στρατιωτικών ναυτικών δυνατοτήτων της κυπριακής δημοκρατίας. Το προηγούμενο διάστημα, ειδικοί εμπειρογνώμονες του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας επισκέφθηκαν την ναυτική βάση στο Μαρί και επιθεώρησαν τις εγκαταστάσεις. Τους επόμενους μήνες αναμένεται να προχωρήσει η μελέτη για τις υποδομές που απαιτούνται για ενδεχόμενη μετατροπή της βάσης σε ναύσταθμο. Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρόκειται για κυρίαρχη βάση, αλλά για παροχή διευκολύνσεων με δυνατότητα μόνιμης φιλοξενίας πολεμικών πλοίων. Η αναβάθμιση της βάσης στο Μαρί αναμένεται να διαδραματίσει και σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στο πλαίσιο της μόνιμης διαθρωμένης συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστότερης ως ΠΕΣΚΟ, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση της ασφάλειας και των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης.